Λευκό καπνό έβγαλε η Σύνοδος Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, καθώς ο Γιενς Στόλτεμπεργκ ανακοίνωσε στις Βρυξέλλες ότι Ελλάδα και Τουρκία συμφώνησαν να ακυρώσουν προγραμματισμένες στρατιωτικές ασκήσεις την ερχόμενη εβδομάδα. I can confirm that both Greece and Turkey have decided to cancel military exercises which were planned for next week on their national holidays. I welcome this decision. This is a very welcomed step. And I once again commend Greece and Turkey to valued NATO allies for their flexibility and the constructive approach they have shown. Οι ανακοινώσεις Στόλτεμπεργκ έρχονται πάντως την ώρα που το Oruch Race συνεχίζει να βλακώνει τη θάλασσα από το Καστελόριζο μέχρι τη Ρόδο. Η πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης του Γιενς Στόλτεμπεργκ έχει και πάλι γερμανικό άρωμα, αλλά και αμερικανική υποστήριξη. Δεν θέλουμε να πάρουμε θέση. Ελπίζουμε βαθιά ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην αποκλιμάκωση που συμφωνήθηκε στο ΝΑΤΟ και από τις δύο πλευρές και στη συνέχεια να ζητήσουμε και από τις δύο να καθίσουν με το Γερμανό διαμεσολαβητή να αποφασίσουν και να συμφωνήσουν τις γραμμές που θα τηρήσουν όσον αφορά τη χρήση της ισχύως της υφαλοκρηπίδας. Η Άγκυρα εξακολουθεί ωστόσο την τακτική της διγλωσίας. Από τη μία διατηρεί το ερευνητικό της σε έρευνες ανατολικά της Ρόδου και απειλεί να το στείλει στην Κρήτη και από την άλλη μιλάει για διάλογο. Her ne kadar biz her konuda dediğimiz gibi diyalogdan yanaysak, siyah çözüme yanaysak da diğer taraftan da hakkımızı çiğnetmeyeceğimiz, herhangi bir oldu bittiye müsaade etmeyeceğimiz de tekrar söyledik, dile getirdik. Yetmiyoruz mu? Bunun anlaşılması lazım. Dolayısıyla biz komşularımızı, diğer kurum ve kuruluşları diyaloğa davet ediyoruz. Όπως βλέπετε στα πλάνα που εξασφάλισε αποκλειστικά η τηλεόραση του Open και η Γεωργία Λαγού, το τουρκικό ερευνητικό κινείται τις τελευταίες ώρες, συνοδευόμενο πάντα από τουρκικά πολεμικά πλοία, ανάμεσα στο Καστελόριζο και τη Ρόδο. Οι εικόνες που παρακολουθείτε είναι τραβηγμένες από το πλοίο της γραμμής που συνδέει τα δύο ελληνικά νησιά.